Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κεντήσουμε μία ελληνική σημαία. Έχω φτιάξει εδώ μία μικρούλα επάνω σε καμβά και την άλλη την έχω φτιάξει επάνω σε λεπτό εταμίν. Έχω σχεδιάσει εδώ με λεπτομέρεια τη σημαία μας. Θα χρειαστούμε γαλάζιο χρώμα, άσπρο, μία βελόνα κεντήματος, ένα ξυλάκι και εταμίν λεπτό ή καμβά. Ένα ψαλιδάκι και κορδέλα στο χρώμα γαλάζιο. Πάμε να φτιάξουμε βήμα-βήμα τη σημαία μας. Θα πάρω μία καρφιτσούλα και θα βάλω εδώ στο σχέδιό μου και θα ξεκινήσω όπου είναι τα σταυρουδάκια, εγώ θα κάνω το μπλε χρώμα. Με τη βελονιά, σταυροβελονιά θα κάνουμε τη σημαιούλα μας. Θα κάνω στην αρχή 2 σταυροβελονιές. Και άλλες 2 ακριβώς από κάτω. Να σας πω φίλοι μου, ότι η ελληνική σημαία αποτελείται από 9 ίσους πλάτους οριζόντιες παράλληλες γραμμές. Και πάνω εδώ αριστερά σχηματίζεται ένα τετράγωνο από γαλάζιο και στη μέση ο λευκός σταυρός. Έτσι λοιπόν θα κεντήσουμε πρώτα το πάνω μέρος αριστερά με το γαλάζιο χρώμα. Συνέχεια θα βάλω την καρφιτσούλα μου ένα τετραγωνάκι πιο κάτω και θα κεντήσω ένα τετραγωνάκι εδώ από 4 σταυροβελονιές. Στη συνέχεια θα αφήσω ένα τετραγωνάκι, γιατί αυτή εδώ η σειρά θα την κάνω με λευκό χρώμα, και θα πάω ένα τετραγωνάκι παρακάτω να κάνω το γαλάζιο, τη γαλάζια σειρά. Εδώ θα κεντήσω 13 σταυρουδάκια, 13 σταυροβελονιές. Θα γυρίσω τώρα να σταυρώσω τις βελονιές μου.
Και τελειώνοντας αυτή τη σειρά, θα αφήσω ένα τετραγωνάκι αριστερά και θα πάω στο επόμενο πιο κάτω για να κεντήσω ακόμα μία λωρίδα με το γαλάζιο χρώμα. Είμαι σε αυτό εδώ το σημείο. Πάλι 13 σταυροβελονιές μέχρι εδώ, σε αυτό εδώ ακριβώς. Μπορείτε, αν θέλετε, να κεντήσετε τη σημαιούλα και πάνω σε λεπτό εταμίν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε και διπλή κλωστή για να γίνει ακόμα πιο πυκνό το κέντημά σας. Τελείωσα και αυτή τη λωρίδα. Θα συνεχίσω τώρα . Έχω κάνει τα δύο τετραγωνάκια, τις δύο αυτές σειρές και τώρα θα βάλω την καφιτζούλα μου εδώ απέναντι από αυτό το τετραγωνάκι να κάνω και το άλλο. 4 σταυροβελονιές εδώ. Αφήνω, ανεβαίνω μια σειρά, αφήνω ένα τετραγωνάκι και κάνω άλλο ένα τετραγωνάκι με 4 σταυροβελονιές. Έχω τελειώσει και τα δύο τετραγωνάκια, σύνολο και τα 4. Θα βάλω την καρφίτσα μου τώρα σε αυτό εδώ το σημείο για να κεντήσω 2, 4, 6, 8 βελονιές. Οχτώ σταυροβελονιές σε αυτό εδώ το σημείο. Θα γυρίσω να σταυρώσω τώρα. Και τώρα θα βάλω την καρφίτσα μου ένα τετραγωνάκι πιο κάτω, μια σειρά πιο κάτω, για να κεντήσω αυτήν εδώ τώρα τη σειρά, 8 σταυροβελονιές και εδώ.
Γυρίζω τώρα για να σταυρώσω τις βελονιές μου. Και εδώ θα κατέβω πάλι μία σειρά πιο κάτω και θα κεντήσω την τελευταία λωρίδα στο γαλάζιο χρώμα. Πάλι 8 σταυροβελονιές μέχρι το τέλος εδώ της σειράς μου. Θα σταυρώσω τώρα τις βελονιές μου. Θα γυρίσω, θα στερεώσω την κλωστή μου και θα την κόψω. Έχω τελειώσει με το γαλάζιο. Θα αλλάξω τώρα κλωστή, θα βάλω το λευκό και θα κεντήσω όλα τα κενά που βλέπω εδώ μέσα στη σημεούλα μου με το λευκό χρώμα. Έχω αλλάξει κλωστή και έχω βάλει το λευκό χρώμα στη βελόνα μου και θα κεντήσω τώρα όλες τις λωρίδες, τις λευκές και το σταυρό με το λευκό χρώμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα γεμίσω όλα τα κενά εδώ με αυτή την κλωστή και η σημεούλα μου θα είναι έτοιμη. Θα κεντήσω τώρα και την τελευταία σειρά με το άσπρο χρώμα για να τελειώσω τη σημαία μου. Έφτασα στο τέλος. Θα γυρίσω τώρα να σταυρώσω τις βελονιές μου. Θα γυρίσω να στερεώσω την κλωστή μου. Και η σημεούλα μου είναι έτοιμη. Μπορείτε εναλλακτικά να πάρετε ένα ξυλάκι με κορδέλα και με θερμοκόλλα να τυλίξετε την κορδέλα γύρω από το ξυλάκι. Επίσης, να κόψετε σε ένα κομμάτι περίπου τόσο, ένα κομματάκι γύρω-γύρω από τη σημεούλα σας, να το ράψετε ή να το γυρίσετε με αυτόν τον τρόπο και να βάλετε το ξυλάκι εδώ, να το κάνετε, τη σημεούλα σας να την κάνετε σε λιδοδείχτη ή διακοσμητικό για το γραφείο σας ή ακόμα να το κάνετε και δωράκι για τους φίλους σας. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφες σημεούλες. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!